Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 584. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Παροιμίες. Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο. Πρώτο εδάφιο. Παροιμίες Σολομώντος, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ. Δια να γνωρίσει τις, σοφίαν και παιδείαν, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως. Δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος. Δια να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων ρίση σοφών και ενίγματα αυτών. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφίαν και την διδασκαλίαν. Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου, διότι ταύτα θέλου συνείστε στέφανος χαρίτων εις την κορυφήν σου και περιδέρεων περί των τράχυλων σου. Αμήν. Σήμερα θα αρχίσουμε μία σειρά μαθημάτων με τίτλο «Επιστήμη κυβερνήσεως». Είναι κάτι που και στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα φυσικά τουλάχιστον, υπάρχουν κυβερνήσεις, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς διαχειριζόμαστε, κυβερνάμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον τον εαυτό μας, ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Ύστερα την οικογένειά μας, καθώς είναι γραμμένο ότι ο πρεσβύτερος πρέπει να κυβερνά, το κείμενο λέει να είναι καλός προϊστάμενος, να προείσταται καλός στην οικογένειά του. Έπειτα, πώς να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με τους αδελφούς μας. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πρέπει να είμαστε και είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Δηλαδή, οικονόμος σημαίνει διαχειριστής, σημαίνει γενικός διευθυντής τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή εποχή. Είμαστε λοιπόν από το Θεό, οι δούλοι και οι δούλες, όλοι έτσι πρέπει να μας βλέπουν, λέει οι άνθρωποι ο Απόστολος Παύλος, οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, δηλαδή των μυστικών βουλών του Θεού που αποκαλύπτει στους ανθρώπους. Να διαχειριζόμαστε σωστά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Επίσης, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Πώς λοιπόν να διαχειριζόμαστε την πολυειδή, την πολύμορφη, τα πολλά είδη της χάριτος του Θεού στη ζωή μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η διοίκηση, η επιστήμη κυβέρνησης, η διαχείριση των πραγμάτων στη ζωή μας. Αυτό βέβαια δεν το λέμε μόνο χριστιανικά και μέσα από τη Βίβλο. Όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών έχουν ασχοληθεί με την επιστήμη κυβερνήσεως. Μάλιστα σήμερα λέγεται management αυτό, και οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν ονομάζονται managers, δηλαδή έχουν γνώση της διοίκησης. Οι αρχαίοι Έλληνες καταρχάς, και μάλιστα ο Αλκιβιάδης, ήταν αυτός που έθεσε την πρώτη αρχή, τη βασική αρχή της διοίκησης 400 χρόνια π.Χ. Βεβαίως 1000 χρόνια π.Χ. θα δούμε εμείς στη συνέχεια, έχει βάλει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του την επιστήμη κυβερνήσεως. Η πρώτη αρχή λοιπόν της διοίκησης ήταν, ο Αλκιβιάδης το εξέφρασε, το διοικήν εστί προβλέπειν. Το να διοικείς καλός είναι να προβλέπεις καλός. Ο Λόγος του Θεού λέει βέβαια ότι όπου δεν υπάρχει όρασης ο λαός διαφθείρεται. Και βεβαίως μιλάμε για όραση Θεού, δηλαδή για αποκάλυψη, δηλαδή για διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Όσοι μάλιστα λέει η Γραφή δεν διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, το κείμενο λέει δεν άγονται, που είναι το ίδιο, δεν φέρονται, τον οδηγούνται,
Δεν είναι αληθινά παιδιά Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, γιατί από αυτό εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Και οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, του κόσμου τούτου έχουν επιστήμη κάνει τη διοίκηση, την καλή διοίκηση. Ο πρώτος όμως που δίδαξε την καλή διοίκηση είναι ο Θεός. Την καλή διαχείριση, και μάλιστα έβαλε και κανόνες μέσα από το λόγο του. Όλος ο λόγος του Θεού δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το να αποκαλύπτει στον άνθρωπο πώς πρέπει να διαχειρίζεται τον εαυτό του στην παρουσία του Θεού, τη σχέση του με το Θεό, τη σχέση του με τις ανθρώπους, τη σχέση του με το λαό του Θεού, τη σχέση του με την εκκλησία του Θεού και προφανώς τη σχέση του με την οικογένειά του, να κυβερνάει καλά τον οίκον του. Με τη χάρη του Χριστού λοιπόν θα δούμε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού που, εάν τα ακολουθούμε σύμφωνα από το Λόγο του Θεού, αν τα ακολουθούμε, θα έχουμε αποτελέσματα θαυμαστά. Θα μπορούμε δηλαδή να κυβερνόμεθα και να κυβερνάμε, να κυβερνόμεθα ενώπιον του Θεού σαν άτομα, αλλά και να κυβερνάμε ανθρώπους που μας έχει δώσει εξουσία ο Θεός, όπως παραδείγματος χάρη την οικογένειά μας ή το περιβάλλον μας ή τη δουλειά μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχε καλή ανθρώπου του Θεού, που είχε καλή διοίκηση πάντοτε, και θα δούμε το γιατί σήμερα, είναι ο Ιωσήφ. Ένας άνθρωπος κατεξοχήν κυνηγημένος και αδικημένος. Πρώτα-πρώτα από τα αδέλφια του. Αν και ήταν ο αγαπημένος του πατρός του, επειδή είχε καλή διαχογή, ήταν αγαπητός, όμως τα αδέρφια του, επειδή διέκριναν την ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη που είχε ο πατέρας, όχι εν αδικία, εν δικαιοσύνη, ο Ιακώβ στον Ιωσήφ, τον μίσησαν, τον ζήλεψαν και αποφάσισαν κάποια στιγμή ξαφνικά, όχι προσχεδιασμένα, και το χαρακτηριστικό της κακής διοίκησης είναι να κάνει πράγματα εν θερμό. Δηλαδή ξαφνικά να κάνει πράγματα χωρίς να έχει για τους ανθρώπους σκεφτεί, για τους ανθρώπους του Θεού προσευχηθεί. Το πρώτο βασικό λάθος που κάνουμε είναι όταν αποφασίζουμε χωρίς να προσευχηθούμε. Επηρεασμένοι είτε από αυτά που ξέρουμε, είτε από την καρδιά μας, είτε από τη λογική μας, είτε από τις επιθυμίες μας. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κυριαρχήσουμε και να διαχειριστούμε σωστά είναι τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην καλή διαχείριση του εαυτού του: «Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ». Γιατί αν δεν το κάνω αυτό, μπορεί σε άλλους να κηρύττω, αλλά εγώ να βρεθώ εκείνη την ημέρα δόκιμος και να μην εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Έπειτα δεν είναι μόνο να διαχειριστούμε τον εαυτό μας, αλλά τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, η γυναίκα τα παιδιά της, τα παιδιά τους γονείς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό χάρισμα, αλλά και γνώσεις, η επιστήμη κυβερνήσεως. Ο Ιωσήφ λοιπόν, για τον οποίο διαβάζουμε, και αν θέλετε να πάμε σε σελίδα 39, θα δούμε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που ο Θεός έκαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Και θα δούμε την αιτία της καλής διοίκησης. Ποιος έχει καλή, ποιος έχει επιστήμη κυβέρνησης και ποιος έχει καλή διοίκηση. Είναι τόσο δε θαυμαστά τα αποτελέσματα της διοίκησης και στον κόσμο, που όπως είπαμε είναι επιστήμη, που ο Αλκιβιάδης, ο οποίος εξέφρασε πρώτος το διοικείν εστί προβλέπειν, ήταν ο στρατηγός Αθηναίος που δεν έχασε καμία μάχη στον πόλεμο, παρόλο που ξεσήκωσε μίση και ζήλιες πάνω από το πρόσωπό του. Με αποτέλεσμα τον έδιωξαν από την Αθήνα και πήγε στην Πελοπόννησο, στη Σπάρτη,
Και εκεί νίκησε όλους τους πολέμους. Και εκεί όμως προκλήθη ζήλια και τον έδιωξαν και από τη Σπάρτη. Και πήγε στους Πέρσες. Και εκεί κέρδισε όλους τους πολέμους. Και όταν έφτασαν σε μεγάλη δυσκολία οι Αθηναίοι, τον ξανακάλεσαν. Και πάλι κέρδισε όλους τους πολέμους, αλλά τότε τον εξόρισαν και πέθανε στην εξορία. Η καλή διαχείριση, η καλή διοίκηση φέρνει επιτυχία στους ανθρώπους. Εμείς όμως θέλουμε να φέρνει ευλογία σε εμάς. Διακρίνουμε, ξεχωρίζουμε την επιστήμη κυβερνήσεως για τους ανθρώπους που φέρνει επιτυχίες, στην επιστήμη κυβερνήσεως για τους χριστιανούς που φέρνει ευλογίες από τον Θεό. Ο Ιωσήφ λοιπόν, κυνηγημένος, πουλημένος, βρέθηκε κατά συγκυρία, κατά πρόγνωση Θεού, στο σπίτι του Πετεφρή. Και είτε ο Κύριος μετά αυτού, να η αιτία της καλής κυβέρνησης. Το σημαντικό είναι αν ο Θεός μαζί σου, αδερφέ. Αν ο Θεός μαζί σου, τότε η ζωή σου θα είναι μέσα στην ευλογία. Αλλά για να είναι ο Θεός μαζί σου, μία απαραίτητη προϋπόθεση υπάρχει. Ο φόβος του Θεού. Ο άνθρωπος που φοβάται το Θεό, ο άνθρωπος για μας τώρα που ελπίζουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, που ζητάμε πρώτον με όλη μας την καρδιά να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα για τη Βασιλεία των Ουρανών, είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός δίδει σοφία. Να αντιμετωπίζει τα πράγματα, να γνωρίζει τα πράγματα. Δηλαδή είναι ο Θεός μαζί του και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να του δίνει σοφία. Δηλαδή να διαχειρίζεται σωστά τα πράγματα, να έχει τη λύση των πραγμάτων. Όσο δε φοβάται το Θεό, ο άνθρωπος του Θεού, τόσο πιο πολύ τον πλησιάζει και τον εξητεί και τόσο πιο πολύ ο Θεός είναι μαζί του. Όσο φοβάται το Θεό, με φόβο αγάπης όμως, όχι φόβο τιμωρίας και ταλαιπωρίας, φόβο αγάπης, μην τον λυπήσουμε. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τη γυναίκα του φοβάται μην τη λυπήσει. Και όταν τη λυπεί, τι κάνει, μετανοεί. Τι λέει, συγγνώμη, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Σε αγαπάω, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Εάν αυτό ο άντρας που αγαπάει τη γυναίκα του το βγάζει, το εκφράζει μέσα από την ψυχή του, πολύ περισσότερο ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό φοβάται το Θεό να μην τον λυπήσει. Και μετανοεί. Πω πω τι έκανα. Πάλι λέθωσα και συγχώρησε με Θεέ μου. Δεν θέλω να σε λυπώ. Αυτό είναι ο νούμερο ένα κανόνας της επιστήμης κυβερνήσεως. Ο φόβος του Θεού που οδηγεί τον άνθρωπο στο να πλησιάζει, να τρέχει να συναντήσει το Θεό. Δεν είναι αμέριμνος, δεν είναι αδιάφορος. Τρέχει να πλησιάσει να βρει το Θεό. Και καθώς τρέχει να πλησιάσει να βρει το Θεό, να μην τον λυπεί επειδή τον αγαπάει, γι' αυτό και τον φοβάται. Όχι επειδή τον φοβάται, γι' αυτό τον αγαπάει. Επειδή τον αγαπάει, γι' αυτό τον φοβάται. Τότε ο Θεός ανοίγει μια μεγάλη σακούλα που έχει σοφία μέσα και του τη χαρίζει. Πάρε παιδί μου σοφία. Και έτσι λοιπόν, όταν βρέθηκε ο Ιωσήφ στο σπίτι του Πετεφρή, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του, ή το αποτέλεσμα, άνθρωπος ευωδούμενος και ευρίσκεται εν το οίκο του Κυρίου αυτού. Και είδε ο Κύριος αυτού ότι ο Θεός ήταν μαζί του και τον ευόδωνε ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκανε. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Ό,τι κάνει τον ευωδώνει ο Θεός. Και ξαναλέω, γιατί? Γιατί επειδή αγαπάει το Θεό, φοβάται το Θεό. Επειδή φοβάται το Θεό, τρέχει σε Αυτόν. Επειδή τρέχει σε Αυτόν, ο Θεός ανοίγει τους θησαυρούς της σοφίας του σε Αυτόν. Έχοντας σοφία αυτός ο άνθρωπος, εργάζεται κατά τέτοιο τρόπο που ο Θεός τον ευωδώνει σε ό,τι αν κάνει. Γιατί? Γιατί δεν κάνει τίποτα που δεν ρωτάει το Θεό. Και έτσι λοιπόν, η σοφία δεν είναι αποτέλεσμα ικανότητος, εξυπνάδας όπως είναι στον κόσμο.
δεν είναι ικανό αποτέλεσμα μόρφωσης και γνώσης όπως είναι στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα αγάπης προς το Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να αγαπήσουμε το Θεό. Ξέρετε πως θα αλλάξει η ζωή μας. Να αγαπήσουμε το Θεό. Και επειδή δεν μπορούμε, να τρέξουμε και να του πούμε: Κύριε, κάνε μας να σε αγαπήσουμε. Κάνε μας να σε αγαπήσουμε. Πολύ όμως να σε αγαπήσουμε, Κύριε. Γι' αυτό και είναι και η πρώτη εντολή. Και είναι και ο πρώτος κανόνας της επιστήμης κυβερνήσεως. Πρώτος κανόνας. Αγάπα τον Θεό. Εξ όλης της καρδίας, της ψυχής, διανοίας σου και της δυνάμειός σου. Αλλά και εντολή δευτέρα ομοία ταύτης. Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Εδώ είναι δεύτερη πηγή σοφίας. Όταν αγαπάς τον άλλον δεν τον αδικείς. Η αδικία είναι αμαρτία. Όπως και η ανομία. Όταν αγαπάς τον Θεό δεν κάνεις ανομία, δεν τον λυπείς. Όταν αγαπάς τον πλησίον σου δεν τον αδικείς. Το αποτέλεσμα τι είναι? Ο Θεός είναι μαζί σου. Και αν μάλιστα έχεις σχέση με αδελφούς, τότε τους αγαπάς όπως ο Χριστός. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Είσαι δούλος του Χριστού. Σας το έχω ξαναπεί, θα σας το ξαναπώ όμως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την ταπεινή μου γνώμη. Μια μέρα ήμουνα στον Κάλαμο και είχα μαζί μου τον εγγονό μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τώρα είναι 11 χρονών, τότε πρέπει να ήταν 8-9. Ήταν μόλις είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Και είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε και του λέω: Ο Κωνσταντινάκο μου, πριν κοιμηθούμε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, και όταν μιλάς ξένες γλώσσες, ζήτα. Και ό,τι ζητήσεις από το Θεό θα σου δώσει. Και μου λέει ο Κωνσταντίνος: Τι να ζητήσω, παππού? Εκεί ξαφνιάστηκα. Λέω: Εδώ είναι ο Θεός. Δεν μπορώ να του πω τι να είναι. Πρέπει να του πω κάτι που να είναι από το Θεό. Γιατί είναι μικρός και θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή όπως και το θυμάται. Του λέω: Περίμενε. Πάω στο άλλο δωμάτιο, γονατίζω, ταπεινώνομαι και λέω: Χριστέ μου, τι να του πω? Πρέπει κάτι να του πω που θα επηρεάσει τη ζωή του. Και αμέσως ήρθε ο Κύριος, ευχαριστώ το Θεό, και μου λέει να του πεις, να μου ζητήσει, να τον κάνω δούλο μου, υπηρέτη μου, να υπηρετεί την Εκκλησία και τους αδελφούς του. Πρώτον. Δεύτερον, να τον κάνω φίλο μου, για να του μιλάω στόμα με στόμα. Εντυπωσιάστηκα. Σηκώθηκα, πήγα και το είπα, και επειδή ήταν από το Θεό, είχε ανοίξει ο Θεός την καρδιά του, το κατάλαβε και ακόμη αυτό ζητάει. Και πιστεύω ότι το ζητάει σε όλη τη ζωή. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει καλά. Όταν πήρα τη γραφή και διάβασα εκεί που λέει: Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, αλλά φίλους μου. Είπα δηλαδή, και έτσι λέει, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Δεν μπορεί να γίνει ο Χριστός φίλος σου εάν δεν γίνεις εσύ πρώτα δούλος του. Και δούλος ποιος είναι? Δούλος δεν είναι αυτός που λέει εγώ είμαι δούλος. Ή κάποιος που λέει αυτός είναι δούλος Θεού, δεν είναι αυτός. Δούλος είναι αυτός που αγαπάει το Θεό. Και δεν θέλει να τον λυπεί. Και του δίνει σοφία ο Θεός. Και όταν του δώσει σοφία ο Θεός, κάνει το θέλημά του. Και όταν κάνει το θέλημά του, τον ευωδώνει ο Θεός. Και έτσι τι κάνει ο άνθρωπος, ο ευωδούμενος από τον Θεό? Κάνει πάσα στα εντολάς εκείνου. Πάντα το θέλημα, πάντα τα θελήματα αυτού. Γιατί? Γιατί σε αυτόν ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα ο άνθρωπος έχει δεδομένη τη δήλωση του Ιησού Χριστού ότι εγώ είμαι φίλος σου. Αλλά πρέπει τώρα, για να γίνουν δύο άνθρωποι φίλοι, πρέπει να θέλει και ο ένας και να θέλει και ο άλλος. Για να γίνω εγώ φίλος με σένα, το θέλω, αλλά αν δεν το θέλεις εσύ δεν γίνομαι. Και θυμάμαι πιτσιρικάδες λέγαμε: Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Και όταν έλεγε κάποιος όχι, φεύγαμε. Όταν έλεγε κάποιος ναι, γινόμαστε φίλοι. Έτσι θέλει και ο Χριστός, τόσο απλά, αδερφοί. Αυτός δηλώνει την πρόθεσή του, εφόσον είσαι δούλος του. Και είσαι δούλος του εφόσον τον αγαπάς, άρα τον φοβάσαι, άρα σου δίνει σοφία, άρα πράττεις το θέλημά σου, άρα το θέλημά του, άρα σε ευωδώνει, άρα πράττεις όλες τις εντολές του. Είσαι δούλος του, αλλά πρέπει να δηλώσεις
ότι θέλεις να γίνεις και φίλος του. Κύριε, κάνε με φίλος σου. Κάνε μας φίλους σου. Τότε αλλάζει η σχέση, αδερφοί. Τότε με τον Χριστό δεν είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, που είναι η σχέση σου, αλλά είναι ο φίλος μου. Και όταν το κατάλαβα αυτό, πήγα στο δωμάτιό μου, νύχτα ήτανε, και έστρεψα το βλέμμα μου στον ουρανό. Ο Θεός να με βοηθήσει να το πω, γιατί όποτε το λέω έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου επάνω μου και του λέω, φίλε μου, σ' αγαπώ. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφοί, γέμισε το σπίτι με ένα σύννεφο, με μια παρουσία, με μια δύναμη. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Σκύψα κάτω, έμφοβος, έντρομος. Αλλά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι. Ο Ιωσήφ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Αγαπούσε το Θεό, φοβότανε το Θεό. Και ο Θεός ό,τι έκανε τον ευόδωνε. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός. Γιατί τον διάλεξε? Εις διατήρηση ζωής. Και τον έστειλε στην Αίγυπτο για να διατηρηθούν οι αδελφοί του ζωντανοί για 400 χρόνια στην Αίγυπτο, γιατί από την Αίγυπτο είχε αποφασίσει ο Θεός να τους βγάλει και να τους οδηγήσει στη γη Χαναάν. Και έβρικε ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρέτη αυτών. Έβρισκε χάρη στους οφθαλμούς του, άνοιξε την καρδιά του Πετεφρή, τον αγάπησε, τον εκτίμησε, γιατί είδε έναν άνθρωπο ευωδούμενο από το Θεό, είδε έναν άνθρωπο ότι έκανε πετύχαινε, είδε έναν άνθρωπο που ότι έκανε το έκανε καλά. Και έβρικε χάριν ο Ιωσήφ στους οφθαλμούς του και τι έκανε? Τότε τον υπηρετούσε. Δεν πήρε θάρρος, δεν είπε εγώ είμαι, αλλά τότε ταπεινώθηκε ακόμη πιο πολύ. Αναγνώρισε τη χάρη του Θεού, αναγνώρισε την επέμβαση του Θεού στην καρδιά του Πετεφρή και τότε έγινε πιο πολύ δούλος. Τον υπηρετούσε και υπηρέτη αυτόν. Ξέρετε στην Καινή Διαθήκη πως το λέει? Να εργάζεστε ως εις τον Κύριον. Ο δούλος να δουλεύει τον άνθρωπο ως εις τον Κύριον. Μια τέλεια σχέση. Ποια είναι η σχέση τέλεια? Υπηρεσίας. Τον αδελφό σου πως θα τον δεις? Για να τον υπηρετείς. Και όταν τον βλέπεις για να τον υπηρετείς, τότε είσαι πραγματικά εκτελεστής του Λόγου του Θεού που λέει θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Δεν μπορείς να θεωρήσεις κάποιον υπερέχοντα εάν δεν έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά σου, αν δεν έχεις κατανοήσει ότι πρέπει να τον υπηρετείς. Η γυναίκα πρέπει να υπηρετεί τον άντρα της, αλλά υπηρεσία αγάπης. Ο άντρας πρέπει να υπηρετεί τη γυναίκα του, αλλά υπηρεσία αγάπης. Τα παιδιά του, τον αδελφό του, τους αδελφούς του, τον ελάχιστο, τον ανυπόφορο. Όχι μόνο τα καλά αδέρφια, τα δύσκολα αδέρφια. Εάν θέλεις να έχεις επιστήμη κυβερνήσεως που θα έχεις τα ομορφότερα αποτελέσματα της ζωής σου ως προς την ευλογία. Τα ομορφότερα αποτελέσματα. Επειδή λοιπόν βρήκε χάρη στους οφθαλμούς του Πετεφρή ο Ιωσήφ και μάλιστα τον υπηρετούσε με ταπείνωση, δεν καυχήθηκε, αν δεν ήμουν εγώ δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Εμείς τώρα υπηρετούμε τον Χριστό. Και μην ξεχαστούμε, αδελφοί, ότι ό,τι καλό και αν κάνουμε, δεν το κάνουμε εμείς, ο Χριστός το κάνει. Ούτε και αυτό το ξέχασε ο Ιωσήφ. Έγινε υπηρέτης του. Το αποτέλεσμα, όταν έγινε υπηρέτης του, τότε τον κατέστησε αυτόν επιστάτη, διαχειριστή, γενικών διευθυντή,
επί όλου του οίκου αυτού και πάντα όσα είχε τα παρέδωκε εις της χείρας αυτού. Α, λοιπόν, τώρα ο γενικός διευθυντής του οίκου του Πετεφρή, ο καλός μάνατζερ ανθρώπινα, ο ευλογημένος του Θεού γραφικά. Να πως ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να γίνει καλός οικονόμος και της πολυειδούς χάρης του Θεού, γιατί κατά χάριν Θεού βρήκε χάρη στα μάτια του Πετεφρή ο Ιωσήφ, αλλά και των μυστηρίων του Θεού. Τώρα γίναμε μέτοχοι των μυστηρίων του Θεού. Τώρα μπορούμε να γίνουμε άνθρωποι ευλογημένοι, καλοί κυβερνήτες του εαυτού μας. Γιατί είναι δύσκολο να κυβερνήσεις τον εαυτό σου, γιατί έχεις να κάνεις με τις επιθυμίες της σαρκός. Δύσκολο να κυβερνήσεις τον εαυτό σου. Έχεις να κάνεις με τις επιθυμίες των οφθαλμών. Δύσκολο να κυβερνήσεις τον εαυτό σου. Έχεις να κάνεις με την αλαζονία του πνεύματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κυβερνήσει τον εαυτό του, εκτός και αν βρει χάρη από το Θεό, εκτός και αν ο Θεός είναι μαζί του, εκτός και αν ο Θεός αποφασίσει να τον ευλογεί. Δηλαδή να σε ευλογήσω για να μπορείς να διαχειρίζεσαι καθαρά, καλά, ευλογημένα τις επιθυμίες της σαρκός σου. Να σε ευλογήσω για να μπορείς να διαχειρίζεσαι καλά τις επιθυμίες των οφθαλμών. Το μάτι δεν χορταίνει. Τις επιθυμίες της ψυχής, γνωρίζοντας κιόλας ότι οι βουλές μας δεν έχουν καμία σχέση με τις βουλές του Θεού. Και να μπορείς να διαχειρίζεσαι καλά τη λογική σου, το πνεύμα σου, τη γνώμη σου, την άποψή σου. Γιατί πολλές φορές έχουμε δίκιο, αλλά το χάνουμε. Γιατί κακώς διαχειριζόμαστε το δίκιο μας, που είναι η αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού ή η πολυειδής χάρης του Θεού. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να μπορούμε να βρούμε τον τρόπο, το μυστικό, που θα γίνουμε καλοί κυβερνήτες στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στην εκκλησία και σε όλο το περιβάλλον μας, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας. Δεν είναι θέμα ικανότητος, δεν είναι θέμα μόρφωσης, δεν είναι θέμα εξυπνάδας, δεν είναι θέμα καπατσοσύνης και προφανώς πονηριάς και πανοργίας. Είναι η πολυειδής χάρις του Θεού. Είναι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η σχέση μας με τον παντοδύναμο Θεό, που προσδιορίζεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η σχέση μας με το Λόγο του Θεού. Και εν τέλει είναι η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, με την πνευματική όραση, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, με την πορεία της ζωής μας εν Πνεύματι Αγίου. Και εξ εκείνου του καιρού, τα μεγάλα αποτελέσματα τώρα, αφού κατέστησεν ο Πετεφρής αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού και επί πάντων όσα είχε, αλληλούια, τότε ευλόγησεν ο Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Ευλόγησε τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Θα ευλογήσει τη γυναίκα σου εξαιτία σου και θα έχεις ευλογημένη γυναίκα. Αλληλούια. Δεν είναι θα την ευλογήσει για αυτήν. Μην είμαστε, συγγνώμη κυρία μου, άφρονες. Εγώ θέλω να ευλογήσει ο Θεός τη γυναίκα μου για να έχω μια ευλογημένη γυναίκα. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί? Θα ευλογήσει τα παιδιά μου για να έχω ευλογημένα παιδιά εξαιτίας μου, εξαιτίας του Ιωσήφ. Θα ευλογήσει την εκκλησία που υπηρετείς εξαιτίας σου.
θα ευλογήσει τη δουλειά σου εξαιτία σου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σ' όποιον τόπο πατήσει το ίχνος των ποδών σου, ευλογία θα κάνω. Αλληλούια. Όπου και να πας θα φέρνεις την ευλογία. Ό,τι και να κάνεις, ο Θεός θα ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού. Γιατί, συγχωρέστε με να το επαναλάβω, γιατί? Γιατί αγαπάω το Θεό. Και επειδή αγαπάω το Θεό, τον φοβάμαι, τον σέβομαι, δεν θέλω να τον λυπώ. Και ο Θεός ανταπόδοση μου ανοίγει τη σοφία του και μου δίνει τι πρέπει να κάνω, μου δείχνει. Και επειδή κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, το θέλημα του Θεού με ευωδώνει σε ό,τι κάνω. Και όσο με ευωδώνει σε ό,τι κάνω, τόσο πολλαπλασιάζεται η ευλογία του Θεού στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να μπορώ να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου, τη σάρκα μου, την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να μπορώ να διαχειρίζομαι σωστά την οικογένειά μου, να μπορώ να διαχειρίζομαι σωστά τα αδέλφια μου, τους πλησίων μου, τη γειτονιά μου, τη δουλειά μου, να μην είμαι ένας άχρηστος χριστιανός εξαιτίας του οποίου μερικές φορές να βλασφημείτε και το όνομα του Κυρίου, αλλά να είμαι ένας άνθρωπος που εξαιτίας μου ο Θεός ευλογεί το περιβάλλον και ζω, με συμφέρει, και ζω σε ευλογημένο περιβάλλον. Και όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, θα κάνει ο Θεός ευλογία. Αλληλούια. Και ευλόγησε ο Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ, και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχε ο Πετεφρής και εν το οίκο του και εν της αγρής του. Και στα χωράφια και στο σπίτι, παντού η ευλογία του Θεού ήταν πάνω στα υπάρχοντα του Πετεφρή. Γιατί? Χάριν του Ιωσήφ. Και παρέδωκε τότε ο Ιωσήφ πάντα όσα είχε εις τα σχήρας του Ιωσήφ. Παρέδωκε τότε ο Πετεφρής, συγγνώμη, πάντα όσα είχε εις τα σχήρας του Ιωσήφ, και δεν ήξευρεν εκ των υπαρχόντων αυτού ουδέν πλην του άρτου τον οποίον έτρωγε. Ποιος είναι τώρα ο κυβερνήτης του οίκου του Πετεφρή? Ποιος είναι? Όχι ο Ιωσήφ, ο Κύριος είναι ο κυβερνήτης στον οίκο του Πετεφρή διά του Ιωσήφ. Ποιος δοξάζεται στον οίκο του Ιωσήφ? Ο Κύριος. Ποιος ευλογείται στον οίκο του Πετεφρή? Ο Πετεφρής. Και ποιος ευλογείται από όλη αυτή τη μεγάλη ευλογία? Ποιος την απολαμβάνει? Ο καημένος ο Ιωσήφ, ο κυνηγημένος και αδικημένος. Μπορεί λοιπόν ένας κυνηγημένος, αδικημένος, δούλος να απολαμβάνει πλήρη, απόλυτη ευλογία? Όχι μόνο μπορεί, αλλά είναι και βέβαιον. Αρκεί να έχει αυτήν την επιστήμη κυβερνήσεως. Που δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι να πάω να σπουδάσω. Δεν έχει σχέση με σπουδές. Δεν έχει σχέση με γνώση. Αλλά και σε αυτόν ισχύει το διεκείνεστι προβλέπειν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να προβλέψουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, γιατί όπου δεν υπάρχει όρασης διαφθείρεται ο άνθρωπος, η οικογένεια, η εκκλησία, τα πάντα. Όπου υπάρχει όρασης ευλογούνται τα πάντα. Αλληλούια. Θα γίνει καλό? Βέβαια θα γίνει καλό. Αλλά εδώ έγινε κακό στον Ιωσήφ. Α, τώρα έρχεται ο Κύριος να αλλάξει και λίγο τα πράγματα. Να πει, έλα εδώ, σε ευλόγησα. Έλα περάσει τώρα και από μια ταλαιπωρία και δοκιμασία να δω, γιατί έχω πιο μεγάλο έργο για σένα. Δεν έχω να σε κάνω διοικητή στον οίκο του Πετεφρή. Εμένα το σχέδιό μου για σένα είναι να σε κάνω διοικητή στην Αίγυπτο όλη. Και δεν είναι αυτό το σχέδιό μου. Το σχέδιό μου είναι να σωθούν οι αδελφοί σου. Να τρέξει το έργο μου, το σχέδιό μου.
να φτάσει ο Ιακώβο Ισραήλ στην Αίγυπτο για 400 χρόνια, να τον πληθύνω και να τον ευλογήσω. Και βρήκε το σκεύος εκλογής του. Αλληλούια. Έστρεψε επειδή ήταν και ομορφόπεδο, ήταν ευηδής και ωραίος στην όψη, η πετεφρίνα τον κοίταξε πονηρά. Τώρα, λες να τον βγάλουμε από τη μέση τελείως στο ποταφρί και να τα κάνω όλα δικά μου, αν πάρω τη γυναίκα του. Η πονηρή σκέψη, η αγαθή σκέψη. Δεν γίνεται αυτό να λυπήσω το Θεό μου. Φοβάμαι το Θεό. Μπορώ να λυπήσω το Θεό μου. Είσαι όμορφη γυναίκα. Είμαι απάτρευτος. Αλλά δεν είσαι δική μου. Και αν κάνω κάτι τέτοιο ενώπιον του Θεού είναι αμαρτία, ανομία. Πώς θα λυπήσω το Θεό μου. Δεν μπορώ να λυπήσω το Θεό μου. Και αγρίεψε η πετεφρίνα. Το αποτέλεσμα ήταν κατηγόριες ψεύτικες. Γιατί όταν αγριεύει ο κόσμος, πρώτα κατηγορεί αν βρίσκει με αλήθειες και όταν δεν βρίσκει κατηγορεί με ψέματα. Τ' άκουσε ο Πετεφρής, θύμωσε για τη γυναίκα του, στη φυλακή ο Ιωσήφ. Πάει η ευλογία, πάει. Πάει η ευόδοση, η εύνοια. Δεν πάει, έχει συνέχεια. Καλύτερη συνέχεια. Και λαβών ο Κύριος του Ιωσήφ ο Πετεφρής, έβαλε αυτόν εις την οχυράν φυλακήν, διαβάζω από το 20 εδάφιο, εις τον τόπον όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν φυλακισμένοι. Και έμενεν εκεί εν τη οχυρά φυλακή. Στην οχυρά φυλακή ποιος? Ο άρχοντας του Πετεφρή. Όχι, ο δούλος του Θεού. Αυτός που αγαπάει το Θεό. Αυτός που φοβάται το Θεό. Αυτός που ξέρει, δεν βλέπουμε να αντιδρά και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αγανάκτησε ο Ιωσήφ. Ξέρετε γιατί? Γιατί για απόλυτη βεβαιότητα. Όπου και να πάω ο Θεός θα είναι μαζί μου. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι μαζί με το Θεό. Μα και στην οχυρά φυλακή. Μα όπου και να πάω ο Θεός είναι μαζί μου. Δώσε μας αυτή τη βεβαιότητα, Κύριέ μου. Δώσε μας αυτή τη βεβαιότητα να ξέρουμε ότι ό,τι και αν κάνουμε θα είσαι μαζί μας. Και είναι δοσμένη. Δεν χρειάζεται να τον παρακαλέσουμε που τον παρακαλάμε. Αλλά είναι δοσμένη. Γιατί? Γιατί αγαπάμε το Θεό. Γιατί φοβόμαστε το Θεό. Γι' αυτό και μας δίνει σοφία ο Θεός. Να αντιμετωπίσουμε και τις εύκολες καταστάσεις και τις δύσκολες καταστάσεις. Όταν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε τις εύκολες ούτε τις δύσκολες, σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Έκανε μια χάρη ο Θεός για να μας δοκιμάσει. Αλλά όταν μας ευλογεί και καυμαρώνουμε και όταν μας δοκιμάζει και απογοητευόμαστε, δεν είναι ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός είναι, εμείς δεν είμαστε μαζί με το Θεό και θέλουμε διόρθωση. Όμως ο Ιωσήφ πάντα ήταν μαζί με το Θεό, γι' αυτό και ο Θεός ήταν πάντα μαζί του. Αφού τον έβαλε στη φυλακή την οχυρά, 21 εδάφιο, αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ. Και στη φυλακή τώρα πιο πολύ τώρα. Και επέχεν εις αυτόν ο Κύριος έλεος. Με αποτέλεσμα έδωκεν χάρη εις αυτόν έμπροσθεν του δαρχιδεσμοφύλακος. Τώρα πια βρήκε χάρη ο Ιωσήφ και μπροστά στον αρχιδεσμοφύλακα. Γιατί σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση, σε κάθε χώρο και σε κάθε χρόνο πάντοτε υπάρχει ο έχων την εξουσία. Ο έχων τη δύναμη και δεν έχει κανείς τίποτα αν δεν είναι δεδομένο από το Θεό. Και τι κάνει ο Θεός? Βρήκε χάρη ενώπιον του αρχιδεσμοφύλακα. Και τι έκανε ο αρχιδεσμοφύλακας? Λέει, βρε, αυτός εδώ πέρα θα με βοηθήσει εμένα. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ εις τα σχήρας του Ιωσήφ όλους τους δεσμίους τους εν τη οχυρά φυλακή. Όλους τους δεσμίους. Δηλαδή τον έκανε αρχιδεσμοφύλακα. Άλλο και τούτο πάλι. Τι έγινε? Κατάλαβε
ότι ήξερε, ότι μπορούσε. Τίποτα από όλα αυτά, αδερφοί. Ο Θεός ήταν μαζί του. Κύριε Θεέ μου, ξέρετε πως το ζήλεψα. Θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου. Θέλω να είναι ο Θεός μαζί μας. Θέλω να είναι ο Θεός μαζί σας, αδερφοί. Με όλους σας. Με όλους μας. Θέλω να είναι ο Θεός με την οικογένειά μου, με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά μου, με τα παιδιά σας. Θέλω ο Θεός να είναι μαζί με τους μικρούς και τους μεγάλους, με τους πρεσβύτερους, με τους διάκονους, με τους εργάτες, με τις μαμάδες. Θέλω να είναι ο Θεός μαζί σας για να μπορείτε να διαχειρίζεστε σωστά τα παιδιά σας. Δηλαδή, να κάνει ο Θεός ευλογημένα παιδιά και να έχετε εσείς ευλογημένα παιδιά. Να κάνει ο Θεός ευλογημένα ζευγάρια και να είστε εσείς ευλογημένα ζευγάρια. Βρήκε χάρη ενώπιον του αρχιδεσμοφύλακα, βέβαια. Και τι έκανε ο αρχιδεσμοφύλακας, του λέει, εδώ τους βλέπεις όλους αυτούς τους κρατούμενους. Τους δίνω υπό την διοίκησή σου. Εσύ θα τους κάνεις ό,τι θες. Δίκαιος. Ξέρετε τι ωραία πέρασαν οι φυλακισμένοι με τον Ιωσήφ. Ήταν δίκαιος. Ξέρετε τι ωραία περνάνε οι άνθρωποι με τον καλό διοικητή. Αλλιώς, ξέρετε τι καλά περνάνε οι άνθρωποι με έναν ευλογημένο άνθρωπο δίπλα τους. Ή τι καλά που περνάνε οι άνθρωποι με ένα ευλογημένο προϊστάμενο από πάνω τους. Και ξέρετε πόσο δοξάζεται ο Θεός όταν είσαι ευλογημένος άνθρωπος με εξουσία που δεν την πήρες επειδή το άξιζες, αλλά επειδή στη χάρισε ο Θεός. Ο Θεός χάρισε εξουσία όχι μόνο στον οίκο του Πετεφρή και στη φυλακή. Μα τι βρήκε ο αρχιδεσμοφύλακας και του λέει έλα και θα είσαι στο πόδι μου? Τίποτα. Ο Θεός τον ευλόγησε και βρήκε χάρη ο Ιωσήφ στα μάτια του. Αυτά κάνει ο Θεός. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Όχι, τον αγαπάμε γιατί μας έσωσε. Τον αγαπάμε γιατί μας ετοίμασε σπίτι στον ουρανό. Τον αγαπάμε γιατί μας βρήκε μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, στο σκοτάδι και μας έφερε στο φως και στην παρουσία του την Αγία. Τον δοξάζουμε για ό,τι κάνει στη ζωή μας. Και τον παρακαλούμε να βρίσκουμε χάρη στους οφθαλμούς του. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλακας εις τα σχήρας του Ιωσήφ πάντας τους δεσμίους, τους εν τη οχυρά φυλακή, και πάντα όσα επράττονται εκεί, αυτός έκαμνε ταύτα. Το πιστεύεις? Απίστευτο δεν είναι? Παρέδωκε ο αρχιδεσμοφύλακας εις τα σχέρας του Ιωσήφ όλους τους φυλακισμένους που βρισκόντουσαν στην οχυρά φυλακή, και όσα γίνονταν μέσα στη φυλακή τα έκαμνε ο Ιωσήφ. Αλληλούια. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν εθεώρη τίποτα εκ των όσων ήσαν εις τα σχέρας αυτού. Δεν έκανε έλεγχο. Τον εμπιστευόταν απόλυτα. Γιατί ήταν αξιόπιστος, άξιος εμπιστοσύνης. Γιατί όμως ό,τι έκανε το έκανε σωστά? Γιατί όμως τον εμπιστευόταν κατά πάντα ο αρχιδεσμοφύλακας? Διότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Αλληλούια. Ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του. Αμήν. Κύριε, κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ. Βόηθα μας, σε παρακαλώ. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Την άλλη Δευτέρα, με τη χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε, πριν κοιτάξουμε τη διοίκηση πολλών ανθρώπων του Θεού, όπως το Δανιήλ, όπως τον Μωυσή ίσως, θα κοιτάξουμε τις αρχές του πνευματικού management. Την άλλη Δευτέρα θα δούμε όπως υπάρχουν αρχές διοίκησης στους ανθρώπους, έτσι θα δούμε ότι υπάρχουν και 7 κανόνες
που μεταμορφώνουν τη ζωή μας σε ευλογία. Μεταμορφώνουν το χριστιανό σε άνθρωπο έχοντα επιστήμη κυβερνήσεως. Ο πρώτος κανόνας, όπως είπαμε, είναι ο φόβος του Θεού, η αγάπη του Θεού. Στη συνέχεια όμως, την άλλη Δευτέρα, θα δούμε άλλους 7 κανόνες, γραμμένους μέσα στο Λόγο του Θεού. Θυμάμαι, αδερφοί, ήμουνα στο Αίγιο πριν από πολλά χρόνια, πριν από 25 χρόνια περίπου, και μου είχε δώσει ο Θεός, γιατί ο Θεός μου είχε δώσει, μια εταιρεία να τη διοικήσω. Και μόλις είχα πιστέψει, ήμουνα 2 ετών χριστιανός, εγώ είχα σπουδάσει διοίκηση και όλη μου τη ζωή δούλευα, άρα είχα αποκτήσει και εμπειρία. Άρα τώρα έγινα χριστιανός, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτές τις μεθόδους που είχα μάθει από τις σπουδές μου, από τα σεμινάρια και από τη δουλειά μου. Και προσευχήθηκα και είπα, Κύριε, δεν είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι έχουν κανόνες στη διοίκηση, στην επιστήμη κυβερνήσεως. Δεν είναι δυνατόν εσύ μέσα στο λόγο σου να μην τους έχεις γραμμένους τους δικούς σου κανόνες. Και ήρθε ο Θεός και μου τους έδειξε, θα τις διαβάσουμε μαζί την άλλη Δευτέρα. Όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θέλω να διαβάσουμε αυτό που αρχίσαμε. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως. Ο σοφός που ακούει, τι ακούει? Το Λόγο του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και ποιος είναι ο σοφός? Είπαμε, αυτός που έχει φόβο Θεού. Όταν λοιπόν μένεις στο Λόγο του Θεού, ακούς το Λόγο του Θεού και ζητάς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, θα γίνεις σοφότερος, θα γνωρίσεις. Και ο νοήμων θα αποκτήσει. Ο σοφός θα γίνει σοφότερος. Αυτός όμως που εννοεί το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, που είναι πολύ σημαντικό, να κατανοούμε το θέλημα του Θεού, να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, ο νοήμων θα αποκτήσει από τη νόηση επιστήμη κυβερνήσεως. Πράγμα το οποίο θέλουμε, είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο, είναι μεγάλη ευλογία να αποκτήσει ο άνθρωπος, ο άντρας, η γυναίκα, ο νέος, η νέα, ο παντρεμένος, ο απάντρευτος, ο γέροντας, να αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως, να μπορεί να διαχειρίζεται τα μυστήρια του Θεού και την πολυειδή χάρη του Παντοδυνάμου. Αμήν.